Ας εμφανιστώ έτσι επειδή δεν πρόκειται να κάνω το intro αυτό σήμερα. Καλή σας μέρα και βραδιά. Γεια σας, τι μου κάνετε? Εγώ είμαι, για άλλη μια φορά, αυτός που έχει το κανάλι, ναι. Δεν με ξέρεις ακόμα, δεν με έχεις μάθει. Θα κάνω πως δεν το άκουσα αυτή τη φορά, είστε τυχεροί. Εντάξει, γιατί θα είχαμε κακά ξεπερδέματα. Πόσοι θυμάστε αυτόν εδώ τον τυπάκο? Κανείς, έχετε φύγει όλοι παλιά από το κανάλι. Σας παρακαλώ, ένα συν ένα, όποιοι θυμάστε αυτόν εδώ το ξεπουλημένο, όποιος παλιός έχει μείνει στο κανάλι, σας παρακαλώ, θέλω να ξέρω ότι κάποιος τουλάχιστον το θυμάται. Δεν θέλω απλά να φύγει έτσι, χωρίς να άφησε το στίγμα του σε αυτόν τον κόσμο. Sex and fidgets είμαι. Θα αποχαιρετήσουμε τον ξεπουλημένο. Κάνουμε έναν καινούριο χαρακτήρα. Θα παίξουμε από την αρχή ένα γρήγορο speedrun θα κάνουμε. Εντάξει, μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Το βίντεο πρώτα απ' όλα είναι συνεργατικό με την Playa Games. Και το παιχνίδι προφανώς είναι δωρεάν. Μπορείς να το βρεις κάτω στην περιγραφή άμα σου άρεσε. Θες και στην αρχή να το παίζεις. Στη συνέχεια θα κάνουμε και ένα guild. Οπότε κατέβασε το να γίνεις μέρος στο guild μας. Στη συνέχεια. Δεν το έχω κάνει ακόμα, θα το κάνω σε λιγάκι. Θα το δεις. Έχω αποδείξει στο βίντεο, θα έχει αποδείξει το ότι θα κάνω τον guild μου. Θα ρίξουμε αρκετό γέλιο μιας που το έχουμε στα ελληνικά μεταφρασμένο αυτό το παιχνίδι. Έχουμε το δαιμονισμένο με τον πολεμιστή. Μάγος, μάχης, δολοφόνος, ανιχνευτής και ο μάγος. Κάτσε, πόσους μάγους έχει ρε, εσύ? Α, μάγος μάχης. Είναι διαφορετική μάγια αυτή. Με ενδιαφέρει πολύ ο δαιμονισμένος. Βλέπετε είναι λίγο κοντούλης, έχει πάρα πολλά νεύρα. Θέλετε να βρείτε τον guild του Αντώσιο, το φτιάξει. Ελλάδα και διακοσμητή 37. Πώς είστε έτσι όλοι σας εντωμεταξύ? Λέτε για δαίμονα, ένα dwarf δαιμονάκο. Νομίζω βρήκαμε τον πιο άθλιο χαρακτήρα που υπάρχει. Δεν θα βλέπουμε. Του βάζουμε και καλά μάτια, ενώ δεν έχει σημασία τι μάτια του βάλουμε. Έτσι, να σε αφήσω έτσι, σαν Minecraft block να είσαι. Και με, έχει πάρει μια πόζα. Αφήστε με. Πόσα αυτιά εντωμεταξύ. Δεν τα λες αυτιά, θα τα λες κέρατα. Εντάξει, κερατούκλης είναι ο χαρακτήρας μου. Τι να κάνουμε λίγο. Έχει κερατώσει πάρα πολλές κοπέλες. Καταπληκτικό. Τι και. Πάμε τα μάτια, έτσι. Με τα μάτια είναι πιο αστείο. Πρέπει να βγάλουμε μια προσωπικότητα από όλο αυτό που φτιάχνουμε. Ωραία. Πάμε για τη μύτη τώρα. Ναι. Somebody once told me. Γίναμε ο Στρέκ. Στην κοιλάδα των δαιμόνων. Mr. Atosis. Έτσι θα με λένε, ρε. Ψάξε με. Ψάξε με αν τολμάς. Δεν είπα ότι παίζουμε στο χριστουγεννιάτικο event. Το προλαβαίνεις ακόμα λίγο να νιώσεις λίγο τα Χριστούγεννα. Oh. Δες όταν πηγαίνω το ποτήκι πάνω του. Ελλάδα να πιεις μια μπύρα. Ο καλός κυριούλης με το χαμογελάκι μας λέει καλά Χριστούγεννα. Αυτή τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση υπάρχουν bonus που θα μας δίνουν περισσότερο χρυσό, περισσότερο εξοπλισμό, μανιτάρι και πάει λέγοντας. Yeah. Σκοπός μας στο σημερινό βίντεο είναι να πάρουμε 10 χρυσό έτσι ώστε να φτιάξουμε το guild. Για να μπείτε κι εσείς ρε παιδιά. Έτσι, μόνος μου τα λέω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε αυτή την αποστολή πρώτα που θα κερδίσουμε και μπότες. Παντόφλες βασικά, συγγνώμη. Θα κερδίσουμε παντόφλες, που οι παντόφλες είναι πανοπλία. Και όσο περιμένουμε, μπορούμε να πάμε εδώ πέρα. Όταν κερδίσουμε κάποια χρήματα, μπορούμε να πάρουμε εξοπλισμό. Για να είμαστε και λίγο πιο δυνατοί, ρε παιδί. Είμαι πολύ δυνατό. Μια φάπα του δώσα κέφι για αυτό το λιοντάρι. Δε τη φάτσα του. Δεν ήξερε τι yeah! τον περίμενε. Yeah! Ένα μάγο. Ο Παναγιά μου και αυτό. Όταν πάω το ποτήκι προ τα πάνω του, λίγο. Τα μπουντρούμια είναι πιο δύσκολα από τι κανονικέ αποστολέ. Για να μπούμε εδώ μέσα, χρειαζόμαστε ένα συγκεκριμένο κλειδί. Που εντάξει, από όσο καταλαβαίνω, δείτε μα λίγο πώ είμαστε. Δεν είμαστε έτοιμο ακόμα. Μην είμαστε ακόμα ένα level. Εδώ μπορούμε να χτίσουμε το Minecraft μα. Αλλά δεν μπορούμε ακόμα. Γιατί χρειαζόμαστε ξύλο και πέτρα. Και δεν είναι σαν το Minecraft που πας να σπάσεις ξύλο και πέτρα που το γουστάρεις. Όχι, όχι. Adblock. Που ξέρεις ότι έχω adblock στον υπολογιστή μου, Dr. Αμπαγούγου? Θεέ μου, θυμίζει τον Ακινέτορ αυτός. Λες να είναι ο Ακινέτορ όταν έχει μεγαλώσει. Τώρα εμείς θα γυρίσουμε μια φορά τον τροχό της τύχης. Κέρδισα 25 λεπτά. Πολύ καλό. Εγώ θα ξαναγυρίσω άλλη μια. Πώς θα κερδίσω κάτι καλύτερο, ας πούμε, ρε παιδί μου. Πάμε λίγο. Κάτι καλύτερο, κάτι καλύτερο. Ου, είσαι θυμωμένος, κύριε μεγάλα Ακινέτορ. Έχεις νεύρα που κέρδισα. Πόσο ξύλο, 3 ξύλο. Έχεις νεύρα, ε. Αχα, θα χτίσω το Minecraft μου προτού εσύ πεις τσιχ. Επέλεξε μια περιπέτεια. Τέρμα τα λόγια, ώρα να πολεμήσει τον εχθρό. Φίλε, ναι, ακριβώς εσύ, στο δάσος της απέναντι νύχτας. Μου είχε σηκωθεί. Η τρίχα μου είχε σηκωθεί. Υπάρχει μια νέα απειλή. Πρόκειται για ένα βρικόλακα από δαγκώνη. Λέτε να είναι ξεπολιμένος από το προηγούμενο κόσμο που είχαμε φτιάξει. Πετσόκοψε το τέρας, όλα καλά. Όλα πολύ καλά, ευχαριστώ. Πάμε να πετσοκόψουμε το τέρας. Ενώ εγώ θα γυρίζω λίγο τον τροχό της τύχης για να τα παίξει αυτός ο κύριος Κυριούλης. Να δούμε τι θα κερδίσω αυτή τη φορά. Κι άλλο ξυλό! Ένα βιβλίο, πέτρες. Χα! Χαχα, πάρτα! Κέρδισα ξύλο, ναι, ναι. Παναγιά μου, αυτός είναι πολύ δυνατός ο σκοτεινός βρικόλακας. Πατέρα, εσύ είσαι πατέρα! Η πανοπλία μας μετά από αυτή την αποστολή θα είναι ολόσωμος τενεκές. Ποιος δεν είναι δυνατός όταν φοράει ένα τενεκέ για πανοπλία? Να πάρω χείρο, λύκο, αρπακτικό πουλί. Ω, αρπακτικό πουλί, μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο το αρπακτικό πουλί. Λοιπόν, θα βγάλουμε ακόμα λίγα λεφτάκια και θα νοικιάσουμε. Όχι για να πηγαίνουμε γρήγορα, εγώ την παρέα θέλω.
και ίσως αν τυχόν πεινάσω το ταξίδι μου, μπορώ να το πετσοκόψω και να το φάω το πουλί. Εννοώ, πρώτα απ' όλα πρέπει να το ταΐσουμε, να βάλει λίγο κιλάκια και μετά θα το φάμε. Σκελετός βουντού! Έτσι πως ήρθες έφυγες. Δεν είσαι ακόμα μέλος κάποιας φατρίας. Θέλεις να ιδρύσεις μια νέα φατρία. Πληκτρολόγησε το όνομα της νέας φατρίας σου. Ίδρυση φατρίας. Πλήρωσε με κάθε φορά που λέει το παιχνίδι φατρία. Πλήρωσε με, αλήθεια σου λέω. Εκατομμυριούχος θα γίνω. Λοιπόν, θα μας λένε τα δαιμονάκια. Ψάξτε τη φάτριά μου στο παιχνίδι. Τι παίζει εδώ, ένα μέλος, επίπεδα 3, 0 υπότες. Έχουμε άμυνα, έχουμε επιδρομές. Δεν ξέρω τι σκαταγίνεται. Πρέπει εσείς να έρθετε μέσα στη φατρία μου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όσο παίζουμε με ομαδικό πνεύμα, θα γίνουμε καλύτεροι. Χριστέ μου, έχουμε και ποσάκια για να πολεμάμε στη φατριά μας. Δεν ξέρω. Απλά beat. Ω Παναγιά μου, τι γίνεται, ο φωνικός λόγος έχει υποτεθεί. Για λίγο αγχώθηκα. Λοιπόν, εσύ φίλε μου με τρομάζει. Σταμάτα να με κάνει αυτό το χαμόγελο. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Τι είναι αυτό που αναβοσμή είναι εδώ πέρα. Ουουου, θα ανοίγουμε κάθε μέρα δωρά. Πες μου, τι καλό έχουμε σήμερα. Πόνος ατοχής. Για τις οικογενειακές γιορτές. Σε ευχαριστώ, χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο μου. Πάμε στο πλωστάσιο, γιατί έχουμε κερδίσει εξοπλισμό εμείς. Πάμε για σπαθί και για κάποιο λόγο το ξύλινο σπαθί είναι καλύτερο από αυτό εδώ το τσεκούρ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ομολογώ να πω ότι νιώθω λίγο πιο δυνατός. Ωραία, αυτό το πουλάω μα θέλω. Τι να το πουλήσω, ένα λεπτό θα το πουλήσω. Καλύτερα να το κρατήσω να το φάω, πεινάσω. Έχουμε να ανεβάσουμε και εδώ πόντους αντοχής με κάποια λεφτά, αλλά ακόμα δεν έχουμε πολλά λεφτά για να το κάνουμε αυτό. Μαγαζί μαγικών, τι κάνουν αυτά εδώ. Μαγικό δέντρο του Ατσούμπαλου. Είμαι Ατσούμπαλος, θα το ήθελα αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Πολύτιμο δαχτυλίδι του Ανόητου. Ανόητος δεν είμαι. Δεν θα το πάρω. Ατσούμπαλος όμως είμαι, θα το πάρω. Ωραία, θα βγάλουμε ακόμα λίγα λεφτάκια για να πάρουμε το μαγικό, όχι το αρπακτικό πουλί, όχι το μαγικό πουλί. Για αυτό θα μας δώσει πολλά XP. Γάντια, πανοπλία και αμοιβή που χρειαζόμαστε. Πάμε, πάμε! Ουου! Και θα κάνουμε παράληψη της αποστολής, επειδή έχουμε την κλεψίδρα της κινούμενης άμμου. Κακός ληστής, δεν μου φαίνεται για πάρα πολύ κακός. Εγώ είμαι λίγο πιο τρομακτικός από σένα. Και αγοράζουμε το αρπακτικό πουλί. Και να το φάμε μετά από 14 μέρες, επειδή θα έχει χοντρίνει. Ωραία, για να δούμε. Πώς θα το πάμε στην αρένα. Θα πολεμήσουμε κάποιον που είναι σαν για εμάς. Νομίζω σε έχω. Ωπα να... Είμαι πολύ άγριο! Δες τη φάτσου, χέστηκε πάνω του! Το ξύλινο σπαθί μου είναι πιο δυνατό από το δικό σου! Βάρα! Βάρα την! Αλίπητα! Φάψε! Σφαλιάρε! Μουνιές! Κλωτσιέ! Κορίτσι μου, μου φαίνεται δεν ξέρεις τι σου γίνεται, συγγνώμη κιόλας. Ίσως τον έχουμε. Δεν ξέρω άμα τον έχω. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Πα 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 πάρε φάπα φάπα! Ουφ! Τόχα τόχα! Είσαι ο τελευταίος που θα πολεμήσω σήμερα, γιατί μετά με περιμένει το κρέας. Το κρέας των θνητών μου. Θα σε ένα Βιέννα, ρε! Τώρα ένα Βιέννα, πάμε. Θα σε νικήσω με τη δύναμη του κλικ. Πάμε για ακόμα έναν τροχό της τύχης. Να φάει λίγο ξύλο ο τύπος και να του χαθεί αξιοπρέπειά του με αυτά τα ωραία πράγματα που θα κερδίσουμε. Όχι. Πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο και να είσαι θυμωμένος και να είσαι νευριασμένος. Έτσι πρέπει να κλείσω αυτό το βίντεο. Κα! Πάρτα! Πήρα ξύλο! Και τώρα μπορώ να πάω στο φρούριό μου και να μην χτίσω τίποτα. Κλείνουμε εδώ με τον δαίμονα χαρακτήρα μου να σας κοιτάει έτσι. Εσείς μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το παιχνίδι και να μπείτε στην κλαν και να γίνουμε η καλύτερη φατριά που υπάρχει στο Sex and Fidget. Σας ευχαριστώ που παρακολούθησατε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe, καμπανάκι και. Μην ξεχάσεις να με κάνεις follow στο Instagram. Γιατί πλησιάζει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός για τους 50.000 followers στο Instagram. Θα κερδίσεις πραγματάκια. Τι θα είναι αυτά τα πραγματάκια? Έλα βρε πάνε, πάτα ένα κλικ. Μπορεί ο διαγωνισμός να έχει ήδη ξεκινήσει. Πάνε πάρε μέρος. Θα δεις το post. Δεν θα το χάσεις. Άντε θα τα πούμε. Τα φιλιά. Καλησπέρα. Είμαι ένας πουλημένος. Δεν μπορώ να ζήσω. Πουλάω τον εαυτό μου για να ζήσω κιόλας. Έτσι. Το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το Instagram που μου ανεβάζει φωτογραφίες. Ένα follow κάνε, ένα. Ένα μόνο σου ζητώ. Όχι πολλά. Ένα, εντάξει. Καλησπέρα σας, τι! Λείπει ο Αντώνης και εγώ πρέπει να σας διασκεδάσω. Πρέπει να σας κάνω να γελάζετε, μου λέτε τώρα, ε. Άρα καλά, καλά. Θέλετε, θέλετε. Μια κουράδα, τι μπορώ να κάνω? Μια κουράδα. Δεν μπορώ να κολληθώ από εδώ πέρα. Πηγαίνουμε στην έρημο. Θα πεθάνουμε, δεν θα έχουμε νερό. Ναι, λεμονάδα έχουμε. Όχι, πέθανε αυτός πίνοντας λεμονάδα του. Βάρα με όσο θες, εγώ δεν νιώθω. Δες τη φάτσα του χαρακτήρα μου. Δεν νιώθει ο χαρακτήρας μου, δεν νιώθει τίποτα. Τα τακαέ. Επική μάχη. Πάμε, βάρα τον. Είμαι πολύ αδύναμος ακόμα. Πρέπει να γίνω πιο δυνατός. Τα τακαέ. Φάτων κι αυτόν. Ω Παναγιά μου, τι είσαι εσύ? Πώς είσαι έτσι, ρε βαμπύρ? Έχω κουράδα, ναι, τώρα. Έχω μια κουράδα. Μου δίνει